Με μεγάλη μας χαρά σας υποδεχόμαστε και πάλι στην εκπομπή «Στον τόπο που γεννήθηκα». Έχουμε ήδη ξεκινήσει το σημερινό μας ταξίδι. Προορισμός μας ένας τόπος που θα τον συναντήσουμε αρκετά κοντά μας. Όσοι αιώνες και αν περάσουν στην Ελλάδα μας, τα ωραία πράγματα είναι ακόμη τα ίδια. Δύο από αυτά είναι η δροσιά του γρασιδιού το πρωί και η ανατολή του ήλιου. Ελπίζουμε να καταφέραμε να σας μεταδώσουμε μια εικόνα από εδώ, από την παραλία των Νέων Βρασνών. Είδατε μια πανέμορφη πραγματικά στιγμή της ημέρας, την ανατολή του ήλιου. Ελάτε τώρα να γνωρίσουμε τα Νέα Βρασνά. Αυτό εδώ το μικρό χωριό, 80 μόλις χιλιόμετρα από την πόλη της Θεσσαλονίκης, μας περιμένει για να μας δείξει τις ομορφιές του. Να μάθουμε για την ιστορία, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους. Ελάτε λοιπόν, καθώς θα ανακαλύπτουμε μαζί τα Νέα Βρασνά. Ξεκινούμε λοιπόν. Είμαστε ήδη μέσα στα Νέα Βρασνά. Ένα φυσικό περιβάλλον που ικανοποιεί και τον πιο δύσκολο ταξιδιώτη. Ανεπτυγμένος τουριστικά προορισμός και πώς άλλωστε να μην είναι, με θάλασσα πεντακάθαρη και ακρογιάλι μοναδικό. Καραβάκια στο νερό. Πόσο ελληνική εικόνα αλήθεια είναι αυτή. Άλλωστε, όπως είπε ο Ηλίτης, αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι. Δείτε την εικόνα μέσα από τη θάλασσα. Όλα τα ξεχνά κανείς όταν βλέπει τα καταγάλανα νερά και ακούει τον ήχο της θάλασσας. Κάνοντας μια μικρή βόλτα, είναι αδύνατο να μην εντοπίσεις τους παλιούς κατοίκους που πρωί-πρωί απολαμβάνουν τον καφέ τους. Τι λέτε να κάνουμε μια μικρή στάση να μιλήσουμε μαζί τους? Λάτε τώρα να ακούσουμε ιστορίες από τα παλιά. Θα μιλήσουμε με τους παλιούς κατοίκους εδώ. Είστε ο κύριος? Καραγκόζος Γιώργος. Κύριε Γιώργο, πόσο χρόνο είστε? 71. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς θυμάστε εδώ τον τόπο, παλιά. Έτσι, μικρό παιδί όταν ήσασταν, σιγά σιγά. Είμαι στα πρόβατα. Ζούσαμε με τα πρόβατα. Είχε σπίτια όπως έχει σήμερα? Όχι, πήγα, δεν είχε, όλο πουρνάρι. Κύριε Παναγιώτη, θα μας μιλήσετε για εσάς, έτσι, πώς θυμάστε τον εαυτό σας μικρό, όταν ξεκινήσατε τα βήματά σας σιγά σιγά εδώ στον τόπο? Τον εαυτό μου από μικρός, τεράστια φτώχεια. Μας έφαγε ξυντιά για να ζήσουμε. Και το αποτέλεσμα είναι να φτάσουμε σήμερα εδώ που είμαστε. Πού πήγατε δηλαδή, ξενιτευθήκατε? Και πού δεν πήγαμε. Πήγαμε σε όλη την Ελλάδα, την γύρισαμε, εξωτερικό. Το επάγγελμά σας ποιο ήταν δηλαδή? Το επάγγελμά μας. Κάνατε αρκετά επαγγέλματα. Υπογείτης. 17 χρόνια στα υπόγεια. Έπειτα από εκεί πήραμε και τη σύνταξη. Έκανα και το φούρνο εδώ πέρα. 22 χρόνια και τώρα πονάνε τα ποδάρια και ξεκουράζομαστε. Το όνομά σας? Πάπα Ζαχαρίου Νίκος του Βασιλείου. Το 1918, ενώ πολεμούσαμε με τους Τουρκαλάδες, οι λεγόμενοι παλιοελλαδίτες, ύστερα από 97 χρόνια, έρχονται και μας τσιφλικώνουν εδώ. Ο ένας λέγεται Δημητρακόπουλος, στρατηγός και ναύαρχος και τα λεφτά. Ο άλλος λέγεται Σταθάτος, πήρε το μόδι. Αυτός πήρε τη βόλη. Εμάς
μας κατέκτησαν 5 τσιφλικάδες αξιωματικοί και αυτό. Μέσα στους 5 πεθαίνει ο ένας. Και δεν μας θα πει πάλι το δημόσιο σε εμάς που ήμασταν 500 χρόνια με τις τουρκαλάδες. Του κρατάει για τον εαυτό του. Και μας τσιφλικώνουν αυτοί. Εμείς δεν μας άρεσε το τσιφλίκωμα από τον Ελλήνων. Εν τω μεταξύ, ο ελληνικός στρατός, πατέρας μου και αυτό, στην Τουρκία πολεμούν το 1918. Και τι γίνεται. Δεν μας άρεσε το τσιφλίκωμα και αναγκάζομαστε. 8 άτομα από τα Βραστινά και 4 από τον άλλο Σταυρό και πηγαίνουμε στο Άγιον Όρος. Και μας δανείζουν 240.000 και το αγοράζουμε αυτά τα 12.000 στρέμματα, τα χωράφια και τα ηλιοστάσια. Κύριε Νίκο, από τα Βραστινά είστε? Τα Βραστινά είμαι, ναι. Λοιπόν. Φύγατε ποτέ ή μείνατε εδώ όλα τα χρόνια? Εγώ ήμουν 10 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, οικοδόμος. Αναγκή και μετά αφού είχε εδώ πέρα, άρχισε το χωριό να ανθίζει, δηλαδή να έχει κάποιες δουλειές. Μετακόμισα και ήρθα εδώ πέρα στην οικογένειά μου και από τότε δούλεψα σαν εργολάβος δηλαδή. Οπότε δηλαδή ποια εποχή λέτε τώρα? Εγώ ήρθα το 77. Από τότε μένω εδώ μόνιμα. Και άρχισαν να δημιουργούνται τα νέα Βραστινά, έτσι. Ναι, άρχισαν να δημιουργούνται και έχει, ας πούμε. Τώρα ασχολούμαι, φυσικά έχω μερικά δωμάτια. Ωραία μας τα είπανε. Αναμνήσεις ξεχωριστές που αποκτούν άλλο νόημα όταν τις διηγείσαι και τις μοιράζεσαι. Η κυρία Σοφία μας περιμένει σε αυλή περιποιημένη. Μεράκι περίσσιο από τα λίγα έχει ο καλός οικοδοσπότης που μας άφησε να μπούμε. Κυρία Δάζογλου, θα μας μιλήσετε για τα νέα Βραστινά, ένα καινούριο σχετικά χωριό. Θέλετε να μας ταξιδέψετε λίγο στον χρόνο, να μας πείτε για την ιστορία του τόπου? Ναι, αμέ. Το χωριό των νέων Βραστινών μετράει 50 χρόνια ζωής. Δημιουργήθηκε από την ανάγκη των κατοίκων του ορεινού χωριού Βραστινά για εξάπλωση. Τα παιδιά παντρευόντουσαν, κάπου έπρεπε να μείνουν. Μέναν ήδη στα σπίτια των παππούδων τους με τους γονείς τους, μερικές φορές είχαν και τους θείους μαζί, οπότε κάτι έπρεπε να γίνει, κάπου να πάνε. Οι αρχές τότε του τόπου προτείνανε 2 τοποθεσίες, τον Υβραγό και τα Πουρνάρια. Ο Υβραγός ήταν σε πλαγιά, ενώ τα Πουρνάρια ήταν παραθαλάσσια. Ήδη γύρω από τα Πουρνάρια είχαν αναπτυχθεί ο οικισμός της Ασποβάλτας και του Σταυρού, οπότε θεωρήσανε καλύτερη την περιοχή των Πουρναριών. Πουρνάρια είναι τα σημερινά Νέα Βραστινά, λοιπόν. Το 1960 οι αρχές μοιράζουν τον τόπο στους κατοίκους, αγροτική περιοχή τότε βέβαια, αλλά τους το δώσανε για να χτίσουν. Και το 1963 η οικογένεια του Μπαρμπαγιώργη του Τράικου χτίζει το πρώτο σπίτι. Τότε φυσικά όλοι του λέγανε που πας εκεί κάτω θα σε φάνε τα φίδια. Και αυτός τους έλεγε, α, με εμένα δεν θα με φάνε τα φίδια, αλλά εσείς θα κατεβείτε όλοι σαν κάτω. Το έλεγε από την αρχή. Το έλεγε, ναι. Και όντως έτσι έγινε. Μέσα σε ένα χρόνο ακόμη είχαν κατέβει άλλες 10 οικογένειες. Και στην επόμενη δεκαετία όλες οι νέες οικογένειες του χωριού ήρθαν πια στα Νέα Βραστινά και χτίσανε τα σπίτια τους. Οι ασχολίες τους τώρα ήταν αγροτικές, όπως είπαμε. Καλλιεργούσανε βαμβάκια, καπνά, φιστίκια, φασόλια. Και ασχολούνταν και με την κτηνοτροφία. Είχαν κοπάδια, γελάδες, γουρούνια, πρόβατα, κατσίκια, αλλά και πολλές κότες μέσα στο χωριό, έτσι. Εδώ να αναφέρουμε ότι το χωριό έχει τη μορφή που έχει και με μεγάλους κήπους, μεγάλους δρόμους, χάρη σε έναν ζωγράφο των Βραστινών, τον Μπαρμπανίκο τον Κυπαρίση, ο οποίος όταν έγινε η ρημοτομία και το σχέδιο, πρότεινε στους μηχανικούς αυτό το σχέδιο, να χωριστεί το χωριό μας έτσι. Ευτυχώς τον ακούσανε και σήμερα ζούμε σε ένα χωριό με μεγάλους κήπους και με προσφέρει μεγάλη άνεση στα παιδιά μας, έτσι. Πλατείες, όλα είναι τέλεια.
εκτός από τη γεωργία, σιγά σιγά άρχισε να μπαίνει και η οικοδομή στη ζωή μας. Και αυτό γιατί αναγκαστικά έπρεπε να χτίσουμε τα δικά μας σπίτια, αλλά σιγά σιγά και την παραλία Βρασνών, όπου κατοικούνταν από παραθεριστές, τουρίστες δηλαδή, από τους νομούς τους γύρω. Θεσσαλονίκη, Σέρες, Δράμα. Αγοράζαν τα οικόπεδα και χτίζαν αυτοί. Και ήρθε και τουρισμός, έτσι, μέσα από τους παραθεριστές, αλλά και από τους Γιουγκοσλάβους που κατά κόρον ερχόταν στην περιοχή. Και όλα τα άλλα παραμεριστήκανε και σήμερα πια είμαστε 80% ασχολούμαστε με τον τουρισμό, ένα 20% λόγω της κρίσης με την οικοδομή και ένα μόνο 10% που συνεχίζει στην γεωργία και στην κτηνοτροφία. Και αυτό χάρη στις ελιές, διότι έχουμε ελιές και συνεχίζουμε να τις καλλιεργούμε για να παίρνουμε το λάδι τους. Σήμερα υπάρχουν 3.500 μόνιμοι κάτοικοι στο Νέα Βρασνά. Ανήκουμε διοικητικά στο Δήμο Βόλβης και είμαστε ένας καθαρά τουριστικός προορισμός, τουριστικό θέρετρο θα έλεγε κανείς. Απέχουμε μόλις 80 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και λόγω της Εγνατίας 45 λεπτά και από την Καβάλα 80 χιλιόμετρα, μισή ώρα από τις Σέρες, από τη Δράμα. Εκτός φυσικά από τον θαλάσσιο τουρισμό που έχουμε το καλοκαίρι, μπορεί κάποιος να έρθει το χειμώνα. Έχουμε εκπληκτικά βουνά, φανταστικές ορειβατικές διαδρομές και οργανωμένες και όχι. Μπορούν ακόμη και με το ποδήλατό τους να διανύσουν τα βουνά. Έχουμε και παραδοσιακό χωριό με πέτρινα σπίτια και βρύσες πηγές. Τα βραστά που ήρθαμε δηλαδή, τα ορεινά. Άρα κυρία Τάσογλου, συμπεραίνουμε πως μιλάμε για έναν τόπο ο οποίος τουριστικά διαθέτει τα πάντα. Μπορεί κάποιος να τον επισκεφθεί, όπως είπατε, μέχρι και το χειμώνα και ειδικότερα το καλοκαίρι έχει πλήρης είναι από εγκαταστάσεις. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να έρθει εδώ, έχει σίγουρα ξενοδοχειακές μονάδες που διαπιστώσαμε κι εμείς, και μπορεί επίσης να φάει, να διασκεδάσει. Τα πάντα έχει ο τόπος, έτσι. Όχι μόνο αυτά, μπορεί να ψαρέψει, να θαυμάσει την Ανατολή του Ηλίου. Φυσικά υπάρχουν όλες τις τουριστικές υποδομές, ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταβέρνες, σουζερί, παιδικές χαρές, γιατί και αυτό πια παίζει, γιατί είμαστε οικογενειακός προορισμός, δηλαδή οι οικογένειες μας επισκέπτονται κατά κόρον. Πάρκα, πεζόδρομοι, που είναι πολύ μεγάλη ανάπτυξη για την περιοχή μας, θεωρώ, η ίδρυσή τους, η δημιουργία τους τέλος πάντων των πεζόδρομων. Είναι δύο πεζόδρομοι, ο ένας είναι αποκλειστικά κλειστός, δεν μπαίνουν αυτοκίνητα στο άλλο, μπαίνουν και αυτοκίνητα, αλλά υπάρχουν και εκεί παροχές για ασφάλεια. Πάρα πολύ ωραία. Όλα όσα μας περιγράψατε για την Ανατολή, να σας πούμε ότι και εμείς τη θαυμάσαμε το πρωί. Είδαμε από τη θάλασσα, δεν κρατηθήκαμε, δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε. Κατεβήκαμε στη θάλασσα και θαυμάσαμε την Ανατολή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς. Φεύγουμε και δεν σταματάμε να ανακαλύπτουμε γωνιές στην αυλή αυτή. Η λεπτομέρεια είναι άλλωστε που κάνει τη διαφορά. Να πούμε την αλήθεια, όλες οι αυλές εδώ στα Νέα Βρασνά είναι περιποιημένες. Οι πλατείες καθαρές, ενώ ιδιαίτερο τόνο δίνουν τα όμορφα συντριβάνια. Λίγο πιο δίπλα, να το σχολείο. Να και ο κύριος Γιάννης μας περιμένει. Κύριε Κυπαρίση, ακριβώς από πίσω μας τώρα είναι το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο των Νέων Βρασνών. Έτσι, έτσι. Έχεις σχολείο για την ιστορία του κτηρίου. Πότε σας κτίστηκε? Το κτίριο που βλέπουμε χτίστηκε την τριετία 91-94 και το Σεπτέμβριο του 1994 στεγαστήκαμε για πρώτη φορά. Μέχρι τότε είχαμε ένα παλιό κτίριο στο χώρο που βλέπουμε πίσω μας από δύο αίθουσες και χτίστηκε από τους ίδιους τους κατοίκους πριν από 35 χρόνια περίπου. Σχολείο λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1978. Στη διάρκεια των χρόνων όμως οι μαθητές πλήθαιναν. Ξεκινήσαμε από 30 και συνέχεια ανέβαινε ο αριθμός.
Παράλληλα λειτουργούσε ένα μικρό σχολείο στα Βρασνά επάνω, ένα μονοθέσιο σχολείο. Έτσι λοιπόν η πρώτη μας κίνηση ήταν να συγχωνεύσουμε το Δημοτικό Σχολείο των Βρασνών με το Δημοτικό Σχολείο των Νέων Βρασνών, να γίνει ένα μεγάλο σχολείο, και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία για να γίνει καινούριο διδακτήριο. 3 χρόνια διήρκησαν οι εργασίες και το 1994 μπήκαμε μέσα. Στεγάζει εκτός από το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Νέων Βρασνών. Τώρα, όσον αφορά το κτίριο, είναι σε άριστη κατάσταση οι κτηριακές του εγκαταστάσεις, όπως το βλέπετε κιόλα. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι μέσα. Εκτός από τις αίθουσες διδασκαλίας υπάρχει οργανωμένο γυμναστήριο. Υπάρχει αίθουσα εκδηλώσεων, υπάρχει αίθουσα φυσικής και χημίας, υπάρχει αίθουσα με υπολογιστές, υπάρχουν γραφεία, υπάρχουν αποθήκες. Είναι δηλαδή το κτίριο για να στεγάσει ένα ακόμα σχολείο. Εσείς πόσα χρόνια ως δάσκαλος υπηρετήσατε εδώ? Περίπου 30 χρόνια. Από το 1982 μέχρι το 2011. Είστε από εδώ? Είμαι από εδώ, γέννημα Θρέμα Βρασνιώτης, και όλα μου τα χρόνια, από τα 35 χρόνια υπηρεσίας μου, τα 30 τα υπηρέτησα σε αυτό το σχολείο. Περπατάμε προς τον κεντρικό ναό. Το καμπαναριό δεσπόζει από μακριά. Τον εντοπίσαμε εύκολα. Πατέρα Αθανάση, σε ποιον Άγιο είναι αφιερωμένος ο ναός στον οποίο βρισκόμαστε? Για Κωνσταντίνο και Ελένη. Γιορτάζουμε 21 Μαΐου. Πότε θεμελιώθηκε? Τις 19 Αυγούστου 1991. Θεμελιώθηκε για τον μακαριστό Μάξιμο, Μητροπόλης Ερών και Νεκρίτης Μάξιμο. Πόσα χρόνια διακονείτε εσείς εδώ στην Ενωρία? 28 χρόνια είμαστε εδώ. Και εγκαινιάστηκε το 2025, 5 2000. Έγιναν τα εγκαίνια που μπήκαμε μέσα εδώ στην Εκκλησία. Πάλι με το μακαριστό Μάξιμο. Γίνεται κάποιο πανηγύρι? Γίνεται μεγάλο πανηγύρι 21 Μαΐου. Γίνεται και έρχεται. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο από τα γειτονικά χωριά. Είναι πολύ ωραία είναι. Είναι και ο σύλλογος εδώ που έχει ωραίο πρόγραμμα και μαζεύεται ο κόσμος πάρα πολύ. Ένα σχετικά καινούριος ναός. Ναι. Και το χωριό είναι καινούριο. Δεν έχουμε παλιές εικόνες. Όλα είναι καινούργια. Δεν έχουμε. Είναι αποπερατωθεί ο εν λόγω ναός. Πού εκκλησιάζονται? Είχαμε δίπλα ένα μικρό παρακλήσι που έγινε το 1978 από τους κατοίκους. Αλλά ήταν μικρή εκκλησία. Τώρα στο ίδιο όνομα, Κωνσταντίνο και Ελένη, δεν άλλαξαμε όνομα. Και μετά πήραμε απόβαση και κάναμε αυτή την εκκλησία. Δίπλα από την παλιά. Η παλιά ήταν πιο πέρα, ας πούμε. Αν σας έλεγα να μου χαρακτηρίσετε τους κατοίκους όλα αυτά τα 28 χρόνια που είστε, ναι, εδώ, τι θα λέγατε για αυτούς? Τώρα είμαι και χωριανός, αλλά είναι πολύ καλοί. Βοηθάνε πάρα πολύ. Γιατί ένας αιρέας, όσο θέλει και όσο μπορεί να προσπαθήσει για να χτίσει μια εκκλησία, αν δεν έχει τους ενωρίτες μαζί, αν δεν τους βοηθάει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και εγώ δεν έχω παράπονο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ τους ενωρίτες, γιατί με βοήθησαν και με βοηθάνε και με αγαπάνε πάρα πολύ. Δεν έχουμε παράπονο. Δόξα τω Θεώ.
Χαιρετούμε τον πατέρα Αθανάσιο και τον ευχαριστούμε για τη συνομιλία. Συνεχίζοντας την περιπλάνησή μας, οι κάτοικοι μας ενημερώνουν για το περίφημο μέλι τους. Να πάτε στον κύριο Γιώργο, είναι ο μελισσοκόμος, μας λένε, και μας δείχνουν πού θα το βρούμε. Κύριε Τσιγκόρη, θα μας μιλήσετε λίγο για ένα κεφάλαιο εδώ στην περιοχή, το οποίο είναι το μέλι. Έχει ιστορία ο τόπος άλλωστε στη μελισσοκομεία. Έχει πολύ παλιά ιστορία ο τόπος για τη μελισσοκομεία, για την αμπελουργία και η ελαιουργία. Είναι από τα πιο παλιά επαγγέλματα του χωριού μας. Η ιστορία τους χάνεται στο βάθος των αιώνων. Πολύ παλιά. Εμείς είμαστε επαγγελματίες μελισσοκόμοι. Γυρνάμε σε όλη την Ελλάδα, πηγαίνουμε μέχρι τη Σπάρτη, μέχρι την Καλαμάτα τα μελίσια. Βγάζουμε ό,τι υπάρχει από μέλι, από άμφος, από πορτοκάλι, από έλατο βιτίνας, από καστανιά, από θυμάρι, τα πάντα, όλα τα είδη μελιού και ασχολούμαστε επαγγελματικά. Είπατε ότι έχει ιστορία που χάνεται στο βάθος των αιώνων. Δηλαδή οι πρόγονοί σας ασχολούνταν και αυτοί με τη μελισσοκομεία. Θυμάμαι μικρό παιδί όταν ήμουν που με ξυπνούσε χαράματα ο παππούς μου και πηγαίναμε στο βουνό για να πιάσουμε μελίσια. Και όλοι στο χωριό μας είχαν ανέκαθεν βαράδια τα λέγαμε, ή κοφίνια, το μέλι και βγάζαν το μέλι όλου του χρόνου, ας πούμε. Και ο παππούς μου είχε μελίσια, κοφίνια που λέγαμε, ας πούμε, πάντα και το θυμάμαι που με έπαιρνε εκεί πέρα, ας πούμε, και τα δουλεύαμε μαζί. Πολύ μικρός. Από την εποχή του παππού σας έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, έτσι. Μέσα τώρα προφανώς οι εγκαταστάσεις δικές σας είναι διαφορετικές, πιο σύγχρονες. Πιο σύγχρονες είναι αυτόματα τα μηχανήματα, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Παλιά ήταν διαφορετικά τα πράγματα και... Πώς φτάνουμε δηλαδή στο τελικό προϊόν στο μέλι. Εμείς βλέπουμε τα μελίσια τώρα στους αγρούς. Πώς φτάνουμε στο σημείο να έχουμε το μέλι, έτσι, να φτάσουμε στο τελικό προϊόν. Πηγαίνουμε στα μελίσια μετά από ένα σωρό κόπο και κούραση και δουλειά. Όταν γεμίζουν μέλι, τριγάμε, αυτός λέγεται τρίγος. Παίρνουμε τα πλαίσια που είναι γεμάτα μέλι, τα πηγαίνουμε στην αποθήκη, τα απολεπίζουμε. Τα βάζουμε στο μελιτοξαγωγιά με τη φυγόγεια του αεροδύναμη, βγάζουμε το μέλι. Και μετά το φιλτρέρουμε και το βάζουμε σε δοχεία στην αποθήκη. Έτσι απλά. Πραγματικά πάντως μιλάμε πως, για τη μέλισσα μάλλον, η οποία είναι ένα ευλογημένο από τη φύση όν. Έτσι δεν είναι? Η μέλισσα είναι πραγματικά, όπως το είπατε, ευλογημένο έντομο, είναι κοινωνικό έντομο. Και χωρίς τη μέλισσα, όπως είπε και ο Αϊνστάιν, αν θα σταματούσε να υπάρχει μέλισσα πάνω στον πλανήτη Γη, θα είχαμε 4 χρόνια ζωή. Γιατί με την επικονίαση είναι πολύ μεγάλος ο ρόλος της μέλισσας στην επικονίαση, πολύ μεγάλη προσφορά της. Γιατί δεν θα υπήρχαν τόσο μεγάλα φρούτα, δεν θα υπήρχαν ποικιλία φρούτων, δεν θα υπήρχε χρώματα στα φρούτα, θα ήταν μικρά και είναι πάρα πολύ μεγάλη η μέλισσα. Να φανταστείτε ότι στην Αμερική οι μελισσοκόμοι δεν τριγάνε, δεν δουλεύουν τα μελίσια για να τριγήσουν μέλι, τα δουλεύουν μόνο οι επαγγελματίες μελισσοκόμοι και τους πληρώνουν οι αγρότες μόνο για επικονίαση. Φεύγοντας και έχοντας μάθει αρκετά σχετικά με τη μελισσοκομεία, βλέπουμε από ψηλά τα νέα βρασνά και εντυπωσιαζόμαστε. Κωμόπολη σήμερα, με αρκετούς κατοίκους, ο τόπος αυτός φαίνεται να διαθέτει τα πάντα. Ξενοδοχειακές μονάδες που εξυπηρετούν τους χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή. Όλοι πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν, να βοηθήσουν, να δείξουν στους καλεσμένους τους την όμορφη πλευρά της Ελλάδας μας. Αυτή που χαμογελά και έχει τη λέξη φιλοξενία πολύ ψηλά. Μια παιδική χαρά πιο κάτω με τον παππού να παίζει με τα εγγόνια του. Τι όμορφη εικόνα! Με το χαμόγελο στα χείλη, φτάσαμε κιόλας στο γήπεδο των νέων βρασνών. Ας πούμε δύο λόγια για την ιστορία του Βρασίδα. Ξεκινάει μισό αιώνα περίπου πριν, όταν στο χωριό, στον οικισμό των Άνω Βρασών, τον παραδοσιακό οικισμό των Βρασών, κάποιος δάσκαλος τότε που είχε ήρθει στην περιοχή μας, είχε την ιδέα να δημιουργήσει την ομάδα του Βρασίδα.
ξεκίνησε τότε σαν ιδέα, έγινε η ομάδα, έγιναν τα καταστατικά και από τότε μέχρι τα τέλη του 70 έπαιζε, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70 έπαιζε με τοπικές ομάδες χωρίς να συμμετέχει σε κάποιο πρωτάθλημα, τα γειτονικά χωριά. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 μπήκε στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΜΗ. Από τότε μετράει το 2-3 πρωταθλήματα. Συνέχισε μετά στη ΓΑΜΑ για τα επόμενα 10 χρόνια περίπου μέχρι το τέλος του 2000, μέχρι τις αρχές του 2000. Εκεί η ομάδα διαλύθηκε. Έγινε συγχώνευση με την Ασπροβάλτα και έπαψε να υφίσταται η ομάδα σαν Βρασίδας Βρασνών. Για 10 χρόνια ήταν αυτό εδώ, μέχρι που πέρσι την Άνοιξη κάποια παιδιά θέλαν να κάνουν να ξαναφτιάξουν το Βρασίδα. Οργανώθηκε, έγινε, ξεκίνησε την περσινή χρονιά με όνειρα φιλοδοξίες. Κατάφερε, πήρε το πρωτάθλημα στη ΓΑΜΑ κατηγορία. Φέτος παίζουν στη Β' Αεραστεχνική. Φιλοδοξούμε να έχουμε μια καλή χρονιά. Πάντα με τη βοήθεια του κόσμου και τη στήριξη που είναι απεριόριστη στο χωριό μας. Ωραία η τοποθεσία πραγματικά όπου βρίσκεται το γήπεδο. Πάμε για μαγειρική τώρα. Συνάντηση στο σπίτι της κυρίας Αναστασίας. Είναι λίγο πιο πάνω από την εκκλησία, αριστερά μας είπανε. Και ναι, το βρήκαμε. Μας περιμένει. Στην ώρα μας πρέπει να έχουμε φτάσει. Η κυρία Αναστασία μας περιμένει για να μαγειρέψουμε, να δείξουμε μια τοπική συνταγή του τόπου, έτσι. Κυρία Αναστασία. Εσύ ήρθατε, μια χαρά εσύ. Ευχαριστούμε που μας δεχθήκατε. Παρακαλώ, εγώ ευχαριστώ που ήρθατε στο σπίτι μου. Τι καλό θα μας δείξετε? Θα σας δείξω μια παραδοσιακή συνταγή που γίνεται εδώ στον τόπο μας. Είναι θράψαλα με χόρτα διάφορα. Γίνεται ούτως ή άλλως μια παραλλαγή. Είναι άλλη το χειμώνα και άλλη το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι γίνεται με ψαρικά διάφορα, είτε καλαμάρι, είτε θράψαλο. Καλαμάρι, θράψαλο ή χταπόδι ή σουπιά και το χειμώνα γίνεται με κατσικάκι. Ποια είναι τα υλικά λοιπόν της συνταγής? Τα υλικά της συνταγής είναι το θράψαλο, σπανάκι, κανονικά θα έπρεπε να είναι χόρτα από το βουνό, δηλαδή παπαρούνα και διάφορα άλλα που φυτρώνουν στο βουνό. Αρκεστήκαμε στο σπανάκι, το οποίο όλες οι νοικοκυρές εδώ πέρα έχουμε στο μπαξέ, δηλαδή το φυλάμε χειμώνα στην κατάψυξη και το βγάζουμε και το καλοκαίρι αντίστοιχα παίρνουμε τα χειμωνιάτικα. Είναι ωραίο να έχεις και ένα μπαξέ. Σίγουρα, είναι φρέσκα. Όλες εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Δεν τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, είναι αράντιστα, είναι γυνά, είναι βιολογικά. Ντοματούλα, πάλι από τον κήπο που την τρίψαμε τώρα, φρέσκια. Δυόσμο, άνηθο, μαϊντανό, φρέσκο και ξερό κρεμμυδάκι ανάμεικτο και λίγο ριζάκι για να τραβήξει τα ζώα. Θρεπτικότατο φαγητό, αν κρίνω τελικά. Ναι, όλα είναι θρεπτικότατα και υγιεινά. Αν τα έχουμε καταλάβει μέχρι στιγμής, έχετε βράσει το θράψαλο. Ναι, έτσι, και το σπανάκι είναι σχηματισμένο. Σχηματισμένο, έτοιμο. Και πώς ξεκινάμε? Βάζουμε το κρεμμυδάκι. Και ξερό και φρέσκο κρεμμυδάκι και μαζί. Φρέσκο και ξερό, ναι. Θέσονται και αυτά είναι από το κήπο σας. Εκτός από το ξέρω. Ξέρω ότι θα δώσουμε ακόμα να κάνουμε. Λοιπόν, το λαδάκι. Καλό είναι να είναι ένα ποτηράκι του κρασιού. Λοιπόν, τα βάλαμε τώρα στην κατσαρόλα και πάνω στα φλόγιστρα για να ζεματιστεί, να τσιγαριστεί. Τώρα αρχίζει και τσιριτσιρίζει. Βλέπουμε, χρησιμοποιείται και τα παραδοσιακά σκεύη. Όλα τα παραδοσιακά. Γίνεται και καλύτερο το φαγητό, έτσι, είναι πιο νόστιμο. Καταρχήν στη φλόγα είναι καλύτερο από ό,τι στην ηλεκτρική κουζίνα και γρήγορα. Είναι οικονομικός και οικολογικός τρόπος. Και αυτό το σκεύος είναι αυτά που είχαν και οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες. Και είναι φοβερά σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι την ποιότητα ζωής που υπάρχει στην επαρχία. Είναι άλλος τρόπος σκέψης, άλλος τρόπος ζωής. Είναι τρομερά υγιεινός. Καταρχήν έχουμε ξεφύγει από το
τι ώρα θα σηκωθούμε, τι ώρα θα κοιμηθούμε, τι ώρα είναι πιο χαλαρή η ρυθμή, είναι η ζωή πιο... Όλοι φίλοι, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, όλοι λέμε καλημέρα. Είναι πιο, πολύ πιο καλός ο τρόπος, γιατί έζησα και στην πόλη και ξέρω πως είναι, γι' αυτό και γυρίσαμε και πίσω στις ρίζες. Τώρα προσθέτουμε το φράψαλο που είναι, είπαμε, βρασμένο έτοιμο. Τα μυρωδικά. Θα κάνουμε μια γυροβολιά που θα βγάλουν και οι γιαγιάδες. Από τα χρώματα πάντως, πραγματικά πολύ όμορφη εικόνα. Μας δελεάζει το φαγητό μόνο και μόνο από τα χρώματα που βλέπουμε. Δείχνουμε το μαϊντανό. Τώρα προσθέσατε και τη μυρωδιά, τι να πούμε τώρα, όλα τα έχουμε. Τώρα τα υλικά είναι τα μόνα που δεν πειράζει αν βάλεις πολύ. Γιατί έχουν ελάχιστη γεύση και αρκετό άρωμα. Τον άνηθο, γιος μου. Θα βάζετε τη σάλτσα, έτσι. Πρώτα θα βάλω το σπανάκι, μια που μπαίνουν όλα τα οι πρασινάδες. Μας είπατε ότι βάζαν αγριόχορτα μέσα, παπαρούνες, οτιδήποτε είχαν στο βουνό. Ακριβώς. Αυτά τα που κάνουν τις πίτες, όλα τα χωριά τις παραδοσιακές πίτες. Είναι χρήσιμο μια συνταγή να έχει και παραλλαγές, γιατί μπορεί να την κάνει ο καθένας όπως θέλει και με ό,τι έχει, ναι, άλλωστε έτσι. Και ό,τι του αρέσει περισσότερο. Τα αφήνετε λίγο όλα μαζί και θα προσθέσετε και τη σάλτσα. Τη σάλτσα. Αποκτήσατε, κυρία Αναστασία. Βέβαια, δύο κόρες. Δύο κόρες. Δύο κόρες. Να ρωτήσω, να γίνω λίγο διάκριτος, αν τους έχετε δείξει μια τέτοια συνταγή παραδοσιακή, αν ενδιαφέρονται δηλαδή για την παραδοσιακή κουζίνα. Φυσικά, τα κορίτσια τους αρέσει πάρα πολύ να μαθαίνουν. Είναι και λίγο σπάνιο σήμερα αυτό, ξέρετε. Ναι, είναι στην πόλη κυρίως. Όταν ήμασταν στην πόλη, ας πούμε, είχαν άλλα ενδιαφέροντα παιδιά. Από τότε που ήρθαμε εδώ πέρα, είναι πιο... Δηλαδή τους αρέσει να ακολουθούν, ας πούμε, παραδοσιακούς χορούς, φαγητό, συνταγές. Τι ακολουθούμε, παραδείγματος χάρη, το τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, μαζεύουμε τη ρίγανη. Είναι η εποχή που ανεβαίνουμε στο βουνό, μαζεύουμε τη ρίγανη, την κρεμάμε σε ματσάκια εδώ πέρα, ξέρετε, την τρίβουμε. Βράσαμε τη σάλτσα μας, κάναμε τη σάλτσα μας, μαρμελάδες μας, πάρα πολλά. Δηλαδή η επαρχία έχει απεριόριστα... Για να μπορείς να ζεις. Βάζουμε το ρύζι. Προσθέτουμε νερό. Για να μπορέσει να τραβήξει τα υγρά. Ένα καλό ανακάτεμα. Νεράκι. Και θα το αφήσετε τώρα αυτό να βράσει καλά-καλά. Ναι, θα το αφήσω 1-2 λεπτά να ενωθούν τα υλικά και μετά στο ταψί. Και απευθείας στο ταψί τώρα. Από τη στιγμή, κυρία Αναστασία, τώρα που το ρίχνετε μέσα στο ταψί, στο φούρνο, πόση ώρα θέλει για να γίνει? Ένα μισάωρο, γιατί είναι έτοιμα. Άρα να δώσουμε ραντεβού κάτω που θα δούμε τα χορευτικά για να δούμε εκεί το τελικό αποτέλεσμα. Βεβαίως, βεβαίως. Εκεί θα συναντηθούμε όλοι. Εντάξει, θα τα πούμε εκεί. Θα τα πούμε εκεί. Θα τα πούμε εκεί. Κάτω στην παραλία μας περιμένει κόσμος. Να και οι γυναίκες ετοίμασαν τραπέζι μοναδικό, περίτεχνα στολισμένο. Να σας δείξουμε τώρα τα φαγητά του τόπου. Φυσικά, κυρία Αναστασία, θα ξεκινήσουμε με το φαγητό που ετοιμάζαμε στο σπίτι σας. Φράψαλα λοιπόν, καπαμά, έτοιμα πλέον, το είδαμε στις οθόνες μας. Μυρίζει και πάλι, θα σας πω, οι μυρωδιές μας έχουν πάρει τα μυαλά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα παραδοσιακά φαγητά που είπαμε και προηγουμένως. Μια που βρισκόμαστε εδώ, να σας καλωσορίσω στο χωριό μας. Και όλα αυτά που βλέπετε είναι φτιαγμένα από τον τόπο μας, με προϊόντα από τον τόπο μας. Θα ξεκινήσουμε από αυτό που είναι καπαμάς με θράψαλο, που είχαμε πει και προηγουμένως ότι είναι ανάλογα την εποχή. Άλλη φορά γίνεται με κατσικάκι και άλλη φορά με ψαρικά. Και... γάβρος, σαγανάκι, και από εκεί και πέρα σας πούνε οι κυρίες τι έχουν φτιάξει. Γεια σας. Εγώ έχω να σας πω
από το ζαχαροπλαστείο Γαρδένια, γαλακτομπορικάκια, λουκουμάδες, με σοκολατόπιτα και εδώ είναι με καραμέλα και τους κυγέδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Φτιάξαμε όλοι κάτι, έκανα το ρεβανί. Ωραία γλυκά έχετε φτιάξει όλοι, γεια σας. Γεια σας, καλώς ήρθατε, έχω φτιάξει τη μιλόπιτα, οι άλλες κυρίες λουκουμάδες, πιπεριές με ντομάτα και γαλατόπιτα. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Εγώ έκανα γριογούρνο, στιφάδο, καπαμά και πιλάφι που πήγαιναμε παλιά στις Λεχόνες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Εγώ έκανα τη γαλατόπιτα και πατσαβρόπιτα. Τη γαλατόπιτα την κάνω το Πάσχα. Ναι. Οι ελιές και το λάδι είναι παραγωγή μας. Εδώ, από τον τόπο, έτσι. Και ο τραχανός και τεφλό τα έκανε η φίλη Γλυκερία. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Εγώ έκανα κολοκυθάκια παραδοσιακά παλιά που έκαναμε, με σκόρδο και με ξύδι. Έκανα το πιλάφι που κάναμε τις Λιχόνες και την πατσαβορόπιτα. Τώρα με το σκόρδο που είπατε τα κολοκυθάκια, λίγο οι νέες νοικοκυρές τα αποφεύγουν λίγα και τη μυρίζει. Τα αποφεύγουν, αλλά είναι ωραίο όμως, είναι νόστιμο. Το κάνουμε μόνο για το σπίτι. Δεν το κάνουμε για να τρώνε οι υπόλοιποι. Οπότε μέσα στο σπίτι, ό,τι γίνεται, δεν πειρές. Φυσικά. Γεια σας. Εγώ έχω φτιάξει τα σαρμαδάκια και αυγά με ντομάτα. Στραπατσάδα που τη λένε. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Εγώ έχω κάνει το χαλβάτο σε μυγδαλένιο που το πηγαίνουμε στις Λεχόνες όπως το πιλάφι και το μπουρεκάκι με το τυρί. Πιο καλά από όλους, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Λεχόνες τρώγαν πάντως, έτσι. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Εγώ έχω κάνει σπισοφάι και η φίλη μου η Μαρία Λαλαγκίτης. Καταρχήν, καλωσορίσουμε στο χωριό μας. Έχω φτιάξει το χαλβά σε μυγδαλένιο και τις φετούλες με λάδι, ρίγανη και αλάτι που φτιάχναν γιαγιές. Καλώς ήρθατε και από μένα. Λέγομαι Κώστας Κουβακλής. Ζούμε στα Βρασνά, στα ωραία Βρασνά. Καλά κάνατε και κάνετε τέτοιες εκπομπές να αναδείξουν την παράδοση, την αξία που έχει η παράδοση στο μέλλον που φαίνεται αβέβαιο. Αλλά οι Έλληνες θα τα καταφέρουμε. Σε πείσμα των καιρών πάντα έχουμε δείξει ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εμείς στηρίζουμε την παράδοση, φτιάχνουμε από την οδηγία των παππούδων μας το τσίπορο το παραδοσιακό, χωρίς πρόσμικτα, καθαρό σταφύλι. Θα σας δώσουμε να δοκιμάσετε και ένα ποτηράκι για να φτιάξουμε και το κέφι. Πρέπει εδώ ο τόπος, άλλωστε θαλασσινός τόπος, πρέπει να έχετε καιρό στους ζωμεζέδες εδώ, έτσι δεν είναι, το διαπιστώνουμε σιγά σιγά. Έχουμε πάρα πολλούς στους ζωμεζέδες. Εγώ έκανα την πρασόπιτα, τα τραχανάκια, τα γιουφκάδια και ντολμαδάκια. Η μικρή βοήθησε σε κάτι? Ναι, ναι, τα ντολμαδάκια. Γεια σας, εγώ έκανα χοιρινό με πράσο, που το κάνουμε συνήθως όλα τα μέρη της Ελλάδας τα Χριστούγεννα. Και ξεχάσαμε να πούμε τα παππούδια που είναι παραδοσιακό μας φαγητό, που το έκανε η Στέλλα. Στέλλα και η Παρίς. Είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Μαρία, βλέπουμε εδώ ένα τραπεζάκι με κομψοτεχνήματα, καλλιτεχνήματα, πώς να τα πούμε. Κεριά, σαπούνια, από κερί είναι αυτά? Αυτά είναι φτιαγμένα με ελαιόλαδο, μέλι και κερί. Είμαστε μελισσοκόμοι και ταυτόχρονα ασχολούμαστε και με τα κεριά και τα σαπούνια που είναι παράγωγα. Πώς ακριβώς τα φτιάχνετε δηλαδή αυτά τώρα που βλέπουμε για παράδειγμα τα κεριά που ήταν? Τα κεριά είναι όταν βγάζουμε το μέλι, όταν έχουμε τρίγο, από τα απολυμπίσματα που στραγγίζουν, φτιάχνουμε διακοσμητικά κεριά. Όσον αφορά τα σαπούνια, φτιάχνονται και αυτά, βάζουμε μέσα μέλι, κερί, ελαιόλαδο και διάφορα υλικά της κουζίνας, όπως κανέλα, λεβάντα, μοσχοκάριδο, εθέρια έλαια, διάφορα. Είναι όλα φυσικά, δεν έχουν μέσα χημικό τίποτα, ας πούμε. Και είναι πολύ καλά για το πρόσωπο, για το σώμα. Και οι κυρίες που είναι εγκλωβισμένες εκεί μπροστά και μπορεί να είναι και λίγο επικίνδυνες αν βγούνε? Δεν είναι καθόλου επικίνδυνες. Μόνο μια γυάλινη. Είναι μια κυψέλη κανονική. Είναι μια οικογένεια μελισσιού, όπως είναι μέσα, ας πούμε, δείχνει. Με τη βασίλισσα, με τις εργάτριες και τους κυφήνες. Δείχνει μέσα πώς ακριβώς δουλεύει το μελίσι. Πραγματικά δείχνει να δουλεύουν πάρα πολύ, έτσι. Δουλεύουν, ναι. Είναι από το χρησιμότερο έντομο που υπάρχει στον κόσμο.
πρόβλημα στη συντροφιά μας και μερικοί τουρίστες, τους οποίους οι κάτοικοι τρατάρουν, επιβεβαιώνοντας ακόμη μια φορά τη φιλοξενία τους. Ας δούμε όμως και ας ακούσουμε τα χορευτικά μας. Κάτι μας λέει πως θα είναι υπέροχα. Ένας χαμηλώνας, χαμηλώνα τα βουνά. Ευχαριστήσω το 4Ε για την πρωτοβουλία προβολής του τόπου μας, όχι μόνο του τόπου μας εδώ στα Νέα Βρασνά, ενώ του τόπου μας, της πατρίδας μας, της Ελλάδας μας. Σήμερα παρακολουθήσαμε εδώ από τα νέα παιδιά του συλλόγου στα Νέα Βρασνά παραδοσιακούς χορούς, εικόνες παράδοσης που πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές που παρακολουθούν αυτό το πολύ ωραίο ρεπορτάζ, ότι είναι βαθιά ενσωματωμένο στην καθημερινή λειτουργία των ανθρώπων αυτού του τόπου. Γι' αυτό και οι σύλλογοι που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό είναι ιδιαίτερα δραστήριοι, είναι πολυπληθείς, είναι, θα έλεγα, ανεξάρτητοι από τις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης, γιατί βασίζονται πολύ στο ανθρώπινο στοιχείο, βασίζονται πολύ στον εθελοντισμό, βασίζονται πολύ στα νέα παιδιά. Αυτός λοιπόν ο τόπος που έχει βαθιά ριζωμένη μέσα την έννοια της παράδοσης, το συνεχίζει ακόμα και στα σύγχρονα χρόνια, στην εποχή που ζούμε. Είναι ένας τόπος που έχει χρώμα, είναι ένας τόπος που έχει ζωή, που αποτυπώνεται και στη σημερινή συνάντησή μας για χάρη αυτής της πολύ ωραίας πρωτοβουλίας του 4Ε. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι αυτόν εδώ τον τόπο τον επέλεξαν ως μόνιμη κατοικία τους άνθρωποι που δεν γεννήθηκαν και δεν μεγάλωσαν εδώ, όπως και κάποιοι φίλοι μας που είναι και στο τραπέζι, ακριβώς γιατί εκτίμησαν αυτή την διαδρομή, αυτό το χρώμα, αυτό το στοιχείο, αυτή τη φιλοξενία, αυτή την αγάπη, αυτούς τους ανθρώπους. Και όλα αυτά σε ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, όπου οι πρόποδες του βουνού αποτελούν και την παραλία του Στριμωνικού κόλπου, σε ένα πανέμορφο τόπο που το νερό, το υγρό στοιχείο, η θάλασσα, το πράσινο, τα βουνά μας και το ανθρώπινο στοιχείο, οι άνθρωποι δηλαδή, συνθέτουν έναν ευλογημένο τόπο για τον καθένα που θα επιλέξει για να ζήσει, να επενδύσει, να διασκεδάσει, να επισκεφθεί. Και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και στη σημερινή μας παρουσία. Και με αυτές τις λίγες σκέψεις να σας ευχαριστήσω ξανά για αυτή την πρωτοβουλία που έχετε, γιατί ένα από τα στοιχεία που και εμείς χρειαζόμαστε και τα χρειάζονται και οι πολίτες αυτού του τόπου, όχι μόνο ο Δήμος και ο Δήμαρχος, είναι η προβολή, η εξωστρέφεια, το να μάθουμε και να γνωριστούμε μεταξύ μας και να μας γνωρίσουν και να τους γνωρίσουμε, πολίτες του Δήμου μας, του νομού μας, της πατρίδας μας, αλλά και του υπόλοιπου κόσμου. Ο Σύλλογος Νέων Βρασνών ιδρύθηκε το 1995 και είναι ένας από τους πιο ενεργούς συλλόγους του Δήμου Βόλτης. Σημαντική δράση του συλλόγου είναι η αιμοδοσία, η οποία πραγματοποιείται 2 φορές το χρόνο και την οποία στηρίζουν έντονα οι κάτοικοι των Νέων Βρασνών. Επίσης, κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα διοργανώνουμε παζάρια
και εκθέσεις, τα έσοδα των οποίων τα χορηγούμε σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Το καλοκαίρι δίνουμε μια πιο ζωντανή πνοή στον πεζόδρομο του χωριού μας, με κλόουν, ξυλοπόδαρους για να ψυχαγωγήσουμε τους μικρούς μας φίλους. Επίσης, διοργανώνουμε βραδιές με παραδοσιακούς χορούς και μουσική και πρωτοστατούμε φυσικά με τη διοργάνωση του πανηγυριού για τον εορτασμό των πολιούχων Αγίων της Εκκλησίας μας, Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, σε συνεργασία πάντοτε με το Δήμο Βόλβης. Επίσης, ο σύλλογος μας διαθέτει τμήματα παραδοσιακού και σύγχρονου χορού, μπαλέτου, hip-hop και kickboxing για τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Του Δήμου Βόλβης και όχι μόνο ολόκληρης της Ελλάδος. Θα πρέπει να τονίσουμε, είναι μισή ώρα από τη Θεσσαλονίκη, μέσω Εγνατίας. Έχουμε 5 χιλιόμετρα παραλία, έχουμε έναν πεζόδρομο 1 χιλιόμετρο, πανέμορφο πεζόδρομο, τις ωραίες πλατείες, τα ωραία πάρκα, τα συντριβάνια. Τα πάντα υπάρχουν στα Βρασνά, μπορεί να βρει τα πάντα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στα Νέα Βρασνά να δείξουμε και τα χορευτικά μας, το χωριό μας, τα έθιμά μας. Σε αυτούς τους καιρούς που όλα τα ιδιωτικά κανάλια δείχνουν διάφορα πράγματα, εμείς θέλουμε να δείχνουμε τον πολιτισμό. Ασχολούνται όλα τα παιδιά του χωριού μας με τον πολιτισμό, έρχονται στα χορευτικά μας. Και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που ήρθατε εδώ. Απόψινη κι αμαργέλια μα κι απόψινη σεισμάτα. Κι απόψινη σεισμάτα, σεισμάτα, λογιασμάτα. Κι απόψινη σεισμάτα, σεισμάτα, λογιασμάτα. Get it.
σχίσματα, αγγέλ τα ραγωνιασμάτα, ζουρίτσα στα σχίσματα. Ζουίτσα την ήταν τύρι και του Βαγγέλη καρτύρι. Ζουίτσα την ήταν τύρι και του Βαγγέλη καρτύρι. Μαγκές μας πάει στο Ζουγκιούπι, για να μας φέρει βουχάση. Μαγκές μας πάει στο Ζουγκιούπι, για να μας φέρει βουχάση. Ασχολείται με τον τουρισμό. Οι προσπάθειές μας είναι να γίνουμε γνωστοί έξω. Τρέχουμε, πάμε στις εκθέσεις, όπως και εδώ, κάνουμε κάποιες διαφημίσεις. Έχουμε γύρω στα 15-16 χρόνια που έχουμε το σύλλογό μας. Πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε ευχαριστημένοι από την ανάπτυξη. Οι προσπάθειές μας δηλαδή δεν πάνε χαμένες. Έχουμε κατορθώσει αρκετά πράγματα και οι προσπάθειές μας συνεχίζονται ακόμα προς το καλύτερο. Καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στον ευλογημένο τούτο τόπο και λέω ευλογημένο γιατί αν μπορούσε να δείξει ο Φακός έχουμε τη μεγαλύτερη παραλία συνεχόμενη στην Ελλάδα η οποία όπως έχετε δει στεφανώνεται με τα καταπράσινα βουνά γύρω γύρω και σε αυτά να προσθέσουμε τους αρχαιολογικούς χώρους που έχουμε πολύ κοντά την πατρίδα του μέγιστου Αριστοτέλη, τα Στάγυρα νότιο-νότιο-δυτικά, ανατολικά την Αμφίπολη
Και βόρεια στη Ρεντίνα, στα στενά της Ρεντίνας, έχουμε το κάστρο της Αρέθουσας, ένα κάστρο που ανακαινίστηκε και φωταγωγήθηκε. Σε όλα αυτά, αν προσθέσουμε και την φιλοτιμία των κατοίκων, καταλαβαίνετε γιατί λέω ότι είναι ευλογημένος ο τόπος. Οι κάτοικοι προσπαθούν να εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο και τους παραθεριστές, τους Έλληνες και τους ξένους. Καλώς ήρθατε στην περιοχή μας, με τη σειρά μου σας καλωσορίζω και σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας να αναδείξετε περιοχές του Στριμωνικού κόλπου αυτή τη φορά. Τι να σας πρωτοπώ για τα Βρασνά, δεν ξέρω. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από τους ανθρώπους. Για την καλοσύνη τους, την εργατικότητά τους, δεν μπορώ να σας πω. Ό,τι και να σας πω είναι λίγο, για τη φιλοξενία τους. Για την περιοχή εδώ, νομίζω δεν χρειάζεται να σας πούμε πολλά πράγματα. Μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Οικοδόμος. Στη δουλειά έχω ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα των κατασκευών. Η πλειοψηφία των βρασινωτών, των νέων βρασινωτών είναι οικοδόμοι, γιατί υπάρχει ζήτηση από ανθρώπους που επιλέγουν αυτόν τον τόπο για να κατασκευάσουν την παραθεριστική τους κατοικία, τη μόνιμη τους κατοικία ή και μια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Με αποτέλεσμα να ζούμε από την οικοδομή η πλειοψηφία των κατοίκων και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια ζούσαμε πιο καλά, τώρα υπάρχει μια κάμψη. Πιστεύουμε να ανακάμψουμε και με τη δικιά σας προβολή να πάμε καλά. We'll be right back.
Ονομάζομαι Κώστας Κουβακλής, ζω στα Νέα Βρασνά. Γεννηθήκαμε όλοι οι περισσότεροι στα Πάνω Βρασνά, εκτός από τα νέα τα παιδιά, και κατεβήκαμε κάτω, είδαμε ένα άλλο μέλλον. Προσπαθούμε να αγκαλιάσουμε αυτό το χωριό το καινούριο με πολλές προσπάθειες. Έχει πολλές δυνατότητες αυτός ο τόπος και πρέπει όλοι να βοηθήσουν. Όσοι μπορούν να έρθουν να στηρίξουν είτε τους συλλόγους, είτε στο Δήμο, είτε με όποιο τρόπο μπορούν. Να σας πω μερικά έθιμα που έχουμε. Στην 25η Μαρτίου αναβιώνουμε ένα έθιμο που είναι από την τουρκοκρατία κρατάει, είναι η λαμπαδιδρομία. Ξεκινάμε από το Δημαρχείο του χωριού μας, κάνουμε μια περιφορά μέσα στο χωριό, τα παιδάκια έχουν δάδες που τις κάνουν αυτοσχέδια μόνοι τους, με πετρέλαιο, με στάχτη και με κουτιά, όπως γινόταν τα παλιά τα χρόνια. Έχουμε μετά τα Χριστούγεννα, μάλλον το Πάσχα έχουμε τα λαζαρίτικα, γυρνάνε τα παιδιά τραγουδάνε στα σπίτια ανάλογα με το τι έχει το κάθε σπίτι, άμα έχει ανήπαντρο, άμα έχει αραβωνιασμένους, λένε το ανάλογο τραγούδι. Και τα Χριστούγεννα έχουμε τα κόλτα, που είναι παράδοση νομίζω σε αρκετά χωριά της Ελλάδος, αλλά εδώ είναι πολύ έντονο το φαινόμενο, όλα τα παιδιά συμμετέχουν. Και έχουμε και το κάλεσμα του νέου χρόνου με την Καραβασίλα. Είναι ένας κλάδος ελιάς που τα παιδιά γερνάνε από σπίτι σε σπίτι και μαζεύουν φρούτα, μαζεύουν διάφορα δώρα, και όλα αυτά θέλουμε να δείξουμε ότι πρέπει να τα στηρίξουμε. Και μπράβο και σε εσάς που έρχεστε στο χωριό μας και βοηθάτε σε αυτό το σημείο, γιατί το μέλλον του τόπου μας είναι να γνωρίζουμε την ιστορία μας. Είμαι δάσκαλος εδώ στο Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Βρασνών, ένα ζωντανό χωριό με ζωντανούς ανθρώπους, ζωντανή παράδοση την οποία προσπαθούμε να διατηρήσουμε και να αναβιώσουμε μέσα από τις διάφορες εκδηλώσεις, τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Στο Σύλλογο έχουμε διάφορα χορευτικά τμήματα από όλες τις ηλικίες. Όπως είδατε προηγουμένως, έχουμε παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, μεγαλύτερους. Προσπαθούμε λοιπόν μέσα από αυτές τις δράσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου να αναβιώσουμε όχι μόνο έθιμα και ήθη του τόπου μας, αλλά και από όλη την Ελλάδα. Παρακολουθήσατε ένα μικρό πρόγραμμα, πολύ λίγους χορούς από όσους διδασκόμαστε όλη τη χρονιά. Ήτανε χοροί Μακεδονίας και Θράκης. Γιατί το χωριό κατά βάση έχει Μακεδόνες ντόπιους κατοίκους και μερικούς στρατιώτες. Όσον αφορά τους χορούς που χορέψανε, ο κλασικός ρητός Μακεδονίας, Ας χαμηλώνουν τα φουνά, που είναι και τοπικός χορός εδώ της περιοχής. Η Χασαπιά, η οποία επίσης είναι πανμακεδονικός χορός, και όχι μόνο πανμακεδονικός, και πανελλήνιος χορός. Τα Θρακιώτικα που χορέψανε το τμήμα του γυμνασίου με φορεσιές δυτικής Θράκης, είναι φορεσιές της Καρωτής γυναικείες, και χορέψανε τις χορούς Ξυσιρτό και Σταυρωτό Ζωναράδικο. Και να προχωρήσουμε και στο μεγάλο τμήμα, το μεικτό των ανδρών και των γυναικών, οι οποίοι χορέψανε δύο χορούς, τον Τρεχάτο, χορός από την Νεοχορούδα της Κεντρικής Μακεδονίας, κοντά στη Θεσσαλονίκη, και με Ζουρνάδες, οι οποίοι είναι η παραδοσιακή ορχήστρα του τόπου, γιατί τα Βρασνά είναι κοντά στο νομό Σερών, ο οποίος νομός Σερών κυριαρχείται από το όργανο του Ζουρνά. Λοιπόν, και επηρεάστηκε πάρα πολύ η χορευτή και η μουσική παράδοση των Βρασνών από τον νομό Σερών. Χορέψαμε μια γκάιντα με το αργό και το γρήγορο μέρος. Να ευχηθώ σε εσάς καλή συνέχεια στην εκπομπή σας, στο Σύλλογο και σε όλους τους χορευτές καλή δύναμη και καλό κουράγιο για τη συνέχεια. Οι καιροί που ζούμε είναι πολύ δύσκολοι και η ενότητα και η ομόνοια των συλλόγων είναι αυτή που κρατάει και δείχνει το δρόμο σε όλους τους κατοίκους όλων των χωριών, όλες τις επαρχίες της Ελλάδας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Αυτό είναι για σας δώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο. Ένα καλάθι με γλυκά. Βλέπω να μας γλυκάνετε. Θέλουμε και εμείς αυτό θέλουμε, να ξέρετε. Πραγματικά σήμερα καταλάβαμε γιατί πολλοί κόσμος έρχεται σε αυτόν εδώ τον τόπο. Γιατί έρχεται να αγοράσει μια εξοχική κατοικία, να μείνει εδώ. Πιστεύουμε ότι καταλάβατε μέσα από τον τηλεοπτικό μας φακό σήμερα ότι πραγματικά αυτός ο τόπος τα έχει όλα. Ακούστηκε πως είναι ένας ευλογημένος τόπος. Εμείς το καταλάβαμε και πολύ καλά μάλιστα. Μιας και από τη μία πλευρά είχαμε τη θάλασσα, απέναντι μας το βουνό και ανθρώπους ξεχωριστούς. Πραγματικά εδώ αισθανθήκαμε σήμερα
σαν το σπίτι μας. Μια μικρή πρόταση, από όπου και να μας παρακολουθήσατε από ολόκληρο τον πλανήτη. Επισκεφτείτε τα νέα Βρασνά. Δεν θα χάσετε. Άλλωστε το διαπιστώσατε και εσείς από τις μικρές σας οθόνες. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Πάει συναυγή.